Ότι στο στούντιο δίπλα μου είναι η Νίκη Σταματιάδου και ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Καλησπέρα και στους δυο. Καλησπέρα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, Ανδρέα, βεβαίως από τα βλέμματα όλων που είναι στραμμένα στο τι γίνεται στην συνάντηση αυτή Μητσοτάκη-Ερντογάν, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Ποια είναι τα πρώτα έτσι, τα οποία ακούμε? Δεν υπήρχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά εμείς θα έχουμε και ανάλυση λίγο αργότερα από τον Δημήτρη Σταθακόπουλο που θα είναι μαζί μας. Θα μας τα πει όλα ο Σταθακόπουλος, βεβαίως εμείς να πούμε ότι λέγεται ότι το κλίμα είναι καλό, αλλά επειδή με τους Τούρκους ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις επίσημες μετά, τι θα μας πούνε στις δηλώσεις τους, αν κάνουν δηλώσεις ή τελικά αν μας μεταφέρουν απλώς το κλίμα. Λέγεται ότι είναι καλό το κλίμα, λέγεται ότι έχουν κάνει και οι δύο πλευρές, δηλαδή ειδικά οι τουρκικοί, έχουν δώσει μια διάθεση ότι να τα βρούμε, να αφήσουμε το έτσι ψυχροπολεμικό κλίμα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα με αυτά που έλεγε τα Μητσοτάκη, όπως το γράφουμε και το λέτε, τα Μητσοτάκης Γιόκ, και δεν μιλάω ποτέ με τον Μητσοτάκη, να τον δω, δεν θέλω, δεν τον προσκαλέσω και αυτά. Φαίνεται ότι τα έχει ξεχάσει αυτά. Δεν ξέχασε την Γαλάζια Πατρίδα πάντως. Αυτό είναι το βασικό του αφήγημα όλης της εξωτερικής πολιτικής. Οπότε θα φανεί τι πραγματικά πιστεύει ο Τούρκος πρόεδρος ή απλώς λέει πράγματα μόνο για να εντυπωσιάσει. Και βεβαίως η ελληνική πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, προσέρχονται με βασική θέση ότι οτιδήποτε διαφορά έχετε, κύριε Ερντογάν, μαζί μας, θα πάμε στην Χάγη, αν θέλετε. Δεν διαπραγματευόμαστε κάτι το οποίο έχουμε από συνθήκες, από συμφωνίες. Αν το αμφισβήσετε, πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο να δούμε τι θα μας πει. Μένει να δούμε τελικά αν θα τεθεί το θέμα για την χάραξη των οικονομικών ζωνών, που απασχολεί περισσότερο από κάθε τι άλλο όσον αφορά τις νοτουρκές σχέσεις στην ελληνική και πλευρά. Και θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο όλα τα νέα με τον γνωστό τουρκολόγο νομικό, δόκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου, σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε, Νίκη, στα τις καθημερινότητες και του καλοκαιριού, να πω ότι πέθανε σε ηλικία 94 χρόνων ο μεγάλος συγγραφέας και φιλόσοφος, ο Μίλαν Κούντερα. Θυμηθείτε την αβάσταχτη ελαφρότητα του, είναι, κυρίες και κύριοι. Είμαι φαν του Κούντερα, δεν το συζητώ. Το είδα τώρα μόλις και σας το μεταφέρω. Και αμέσως βρήκα ένα από τα πολύ ωραία που έχει γράψει στην Αβάσταχτη Ελαφρότητα. Ο έρωτας αρχίζει, λέει, από μία μεταφορά. Με άλλα λόγια, ο έρωτας αρχίζει από τη στιγμή που μια γυναίκα εγγράφεται με μία από τις κουβέντες της στην ποιητική μας μνήμη. Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία από έναν άνθρωπο που φεύγει πλήρης ημερών, όμως άφησε ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα στη φιλοσοφία, στη λογοτεχνία, και μπόρεσε με αυτό το βιβλίο του, με την Αβάσταχτη Ελαφρότητα του, είναι να παντρέψει και τα δύο, και φιλοσοφία και λογοτεχνία και ψυχολογία και ανθρώπινες σχέσεις. Τώρα αλλάζουμε εντελώς κλίμα, πάμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασίλη Παναγιωτίδη, γιατί στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία μιλάει για απόρριψη όλων των ελαφρυντικών στους 12. Βασίλη. Ακριβώς, Χριστίνα, να πούμε ότι να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά σε κανέναν από τους 12 καταδικαστέντες για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του μετά από την άγρια επίθεση με οπαδικά κίνητρα στη Χαριλάου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2012. Εισηγήθηκε η εισαγγελέας η κυρία Κυριακή Κλιάμπα. Να πούμε ότι επικαλούμενη αποφάσεις του Αρείου Πάγου, η εισαγγελέας αναφέρθηκε αναλυτικά και στις τέσσερις αναφρυντικές περιστάσεις που ζήτησε κατά περίπτωση που ζήτησαν οι συνήγοροι περάσπισης των 12 κατηγορουμένων. Να πούμε ότι αυτές ήταν οι μεταφρυντικής ηλικίας του σύνομου βίου, μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και ειλικρινούς μεταμέλειας. Αυτές ήταν πράξεις, αυτές ήταν μάλλον για αυτούς τους λόγους ζήτησαν οι συνήγοροι περάσπισης τα αναφρυντικά για τους 12 κατηγορούμενους. Να πούμε ότι η κυρία Κλιάμπα είπε ότι ομολόγησε εκλεκτικά, γιατί ουσιαστικά σχολίασε για κάθε μία πράξη ξεχωριστά, αν την αποδέχεται ή όχι. Είπε ότι ομολόγησε την απαλλαγή επιλεκτικά όχι τις πράξεις τους, αλλά μόνο τη συμμετοχή τους. Η συγγνώμη συνδέεται, όπως είπε η κυρία Κλιάμπα, με τη συνέστηση και την ενσυναίσθηση. Δύο στοιχεία που σε αυτή την αίσθηση δεν προέκυψαν, είπε μεταξύ άλλων. Πρόσθεσε ακόμα πως όσοι κατηγορούμενοι παραδόθηκαν από μόνοι τους δεν το έκαναν αυτοβούλως για να κρυφθούν, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, αλλά επειδή ο εντοπισμός τους ήταν θέμα χρόνου. Και σε αυτό σχολίασε η κυρία Κλιάμπα. Επίσης είπε ότι έχουμε 12 νέους ηλικιακά κατηγορούμενους, αλλά 12 ολοκληρωμένες προσωπικότητες
Είναι κάποια από τα όσα ανέφερε η κυρία Κλάμπα για να υποστηρίξει την επιλογή της να μην αποδεχτεί καμία από τις αυτές παραμέτρους του νόμου που μπορούσαν να δώσουν ελαφρυντικά στους 12 κατηγορούμενους. Μάλιστα. Από εκεί πέρα περιμένουμε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η δίκη, αγορεύουν αυτή τη στιγμή οι συνήγοροι υπεράσπισης των 12 κατηγορουμένων για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους και φυσικά να ακούσουμε σε λίγο και την απόφαση του δικαστηρίου, αν και πόσον προλάβει εντός ωραρίου να γίνει σήμερα. Εάν γίνει σήμερα, διακόπτουμε βεβαίως το πρόγραμμά μας και μας μεταφέρει στην είδηση. Αλλιώς, εκτενές ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων στις 5 το απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Παναγιωτίδη. Και Νίκη, αλλάζουμε κλίμα, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να φύγει και να πάει στα νησιά. Άκουγα σήμερα πρόεδρο των τουριστικών γραφείων να λέει γιατί όλοι στα νησιά και η υπηρετική χώρα έχει πολύ ωραία μέρη. Μιλάμε για την ακτοπλοεία. Αναμένονται ανακοινώσεις από τις εταιρείες για τις εκπτώσεις στα εισιτήρια. Νίκη. Όπως είπαμε χθες, Χριστίνα, υπήρξε συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις της ακτοπλοείας εχθές με το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη συνάντηση δεν ήταν ότι θα είχε οριστεί κάποιο πλαίσιο οικονομικό στο οποίο θα κυμανθούν οι τιμές ή θα έμπαινε κάποιο πλαφόν, όπως αρχικά είχε αφήσει να διαρρεύσει η κυβέρνηση επί του κέρδους στις τιμές των εισιτηρίων. Αλλά θέλανε ουσιαστικά να μάθουν τον λόγο γιατί έχουμε την αύξηση 25-30% στα εισιτήρια σε σχέση με μόλις πέρσι. Μάλλον τους κάλυψαν οι επιχειρήσεις ακτοπλοείας, καθώς δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ουσιαστικό σχετικά με τις τιμές. Αναμένεται οι εταιρείες και ανάλογα με το τι, ας πούμε, επιθυμεί κάθε εταιρεία να ανακοινώσει κάποιες προσφορές, μάλλον θα αφορούν το τέλος του καλοκαιριού, γιατί όπως καταλαβαίνεις, όποιος έχει οργανώσει το ταξίδι του έχει ήδη αγοράσει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό ήθελα να πω, ότι πολλοί από εμάς ήδη την έχουμε πατήσει, να το πω έτσι. Άμα βλέπανε οι εταιρείες ότι ο κόσμος δεν πάει, θα ρίχναν τις τιμές. Αφού βλέπει ο κόσμος πάει. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει. Αυτό είναι βιαστικό. Η πολιτική είναι του κράτους πρέπει να είναι αυτή να προφυλάξει τον πολίτη. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν γίνεται όμως αυτό, γιατί. Γιατί η οικονομική πολιτική, το μοντέλο της οικονομίας που έχουμε δεν επιτρέπει τις κρατικές παρεμβάσεις εκτός των περιπτώσεων που υπάρχουν trust, που υπάρχουν συμφωνίες, που υπάρχουν, έχουν δηλαδή συμφωνήσει οι εταιρείες μεταξύ τους και αυτό είναι παράνομο για να έχουν τις ίδιες τιμές κτλ. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να παρέμβει το κράτος. Διαφορετικά είναι ελεύθερη οικονομία και ο καθένας μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει. Να μην κλέβονται όμως όταν το τουρισμός δεν θα φτάσει στα ύψη του 2019, που ήδη καθυστερεί από αυτό το πολυπόθητο, καθώς δεν είχαμε καλές καιρικές συνθήκες όλο το Μάιο. Συμφωνώ με την Ιούνιο. Νίκη που άκουγα τώρα τι γινόταν νωρίτερα. Τέλος πάντων, πάμε παιδιά στα γρήγορα, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στα πολιτικά μας πράγματα, Ανδρέα, η Αξιόγλου διαβάζω ανακοίνωσε ήδη την υποψηφία της για την Προεδρία, έτσι, πριν από λίγο, του ΣΥΡΙΖΑ. Έφη Αξιόγλου, η πρώην Υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι ήταν εξοικειονοβουλευτικός υπουργός, δεν ήταν εκλεγμένη υπουργός. Ένα βράδυ ξαφνικά από γραμματείας, τι ήταν εκεί συνεργάτης, διευθύντρια του γραφείου του Κατρούγκαλου, βρέθηκε Υπουργός Εργασίας. Τώρα, άμα είχε θετικό ή αρνητικό έργο εκεί στο Υπουργείο, είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως, η δημοφιλία της πήγε, ειδικά στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ ψηλά. Είναι και μια νέα κοπέλα, πολύ μορφωμένη, είναι εδώ από τη Μακεδονία, είναι ικανή και βεβαίως έχει όλο το φόντο και όλες τις δυνατότητες να ασκήσει εξουσία εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να εκλεγεί νέα πρόεδρος. Και θα έχουμε και Τσακαλώτου υποψηφιότητα. Αν θα έχει αντίπαλο τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, που πάμε, είναι το άλλο άκρο. Δηλαδή έχουμε μια νέα κοπέλα φρέσκια στην πολιτική και έχουμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος είναι τζάκι, δηλαδή ο θείος του, ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος, υπήρξε αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού την περίοδο του εμφυλίου πολέμου από την πλευρά των κυβερνητικών, όχι των αριστερών που είναι τώρα ο Τσακαλώτος, ήταν αρχηγός του στρατού. Αντάρτικο που, δηλαδή κάνει ο Τσακαλώτος. Που κυνηγούσε τους αριστερούς ο Τσακαλώτος, ο θείος του, ο Θρασίβουλος. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και θα φανεί τώρα αν θέλουν τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό, έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, εκεί στη Σκωτία που ήταν. Έχει συμπαθείς πάντως, πρέπει να πούμε. Και άνθρωπος, πολύ μορφωμένος και αυτός. Και η Αξιόγλου, το τονίζω αυτό, γιατί θυμάστε τι είχε πει ο κύριος MRB, ότι χρειάζεται να είναι μορφωμένος ο επόμενος
πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Και σωστό. Η Αξιόγλου και ο Τσακαλώτος είναι πολύ μορφωμένοι άρα άνθρωποι. Άρα τον ακούσανε. Ναι. Τώρα, Νίκη, πολύ ζέστη, αφού θέλω να ανοίξουμε κι άλλο, να ανεβάσουμε την ισχύ του της ψήξης μετακλιματιστικά. Ο κλέωνας από σήμερα, διάρκειας 6 ημερών. 6 ημερών ήταν η αρχική πρόγνωση, Χριστίνα, από ό,τι φαίνεται τώρα θα πάει 9 με 10 μέρες. Δεν είναι ένα... τέτοια να χαιρόμαστε. Σας είπα χθες τα θετικά, δεν μπορώ κάθε μέρα να λέω θετικά πράγματα. Είναι πάντως ένα κύμα καύσωνα το οποίο θα επηρεάσει αρκετά την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Λάρισα. Σήμερα ξεκινάει το κύμα καύσωνα να είναι αρκετά αισθητό στην Αττική. Από αύριο και την Παρασκευή κορυφώνεται το κύμα αυτό και θα είναι αρκετά αισθητό και στη Θεσσαλονίκη και στην Λάρισα. Τώρα να πούμε λίγο και, Χριστίνα, θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό ποιοι θα είναι κλιματιζόμενοι χώροι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη πραγματικά να πάνε σε αυτούς τους χώρους, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνες συνθήκες. Στο φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το 4ο και 5ο παράρτημα Καπή, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Υπνοτήριο Αστέγων θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο από σήμερα έως και το Σάββατο. Και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιεί περιπολίες στο δάσος του Σέιχ Σουμ. Ως τώρα υπήρχε και στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα μπουν και στη ΔΕΘ τέτοιοι χώροι, γιατί παλιά υπήρχαν και πέρσι, δηλαδή θυμάμαι, υπήρχαν κλιματιζόμενοι. Τώρα, στο χώρο των ακινήτων, εμείς αργότερα θα έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Γεωργάκο, να μας πει. Πάντως υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις της πωλήσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε ένα χρόνο συγκεκριμένα, από το περσινό δεύτερο τρίμηνο έως το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι ζητούμενες μέσες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 32% στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη και κατά 29% στην περιοχή Φάληρο Υποκράτειο Θεσσαλονίκης. Η εγχώρια ζήτηση είναι αρκετά αυξημένη με το πρόγραμμα Σπίτι μου. Είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί δεν θα βρίσκουν και αυτό χρήματα. Αυτό συμβαίνει, το είχε πει και ο κύριος Γεωργάκος, θα μας τα ξαναπεί και σήμερα. Αρκετοί αναλυτές το είχαν πει αυτό. Ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό, που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο μέσος Έλληνας να συναγωνιστεί τις επενδύσεις που θέλουν να κάνουν οι ξένοι. Και τα ενίκια είναι πολύ ψηλά επίσης, ως ενοικιάστρια εγώ να πω. Ενδεικτική τιμή για τα ενίκια. Διαμέρισμα 20 τετραγωνικών στο Βαρδάρι νοικιάζεται για 320 ευρώ στο Βαρδάρι. Τι λες τώρα. Μόνο για αποθήκη θα μπορούσε 20 τετραγωνικά. Τι να ζει, πώς να ζει. Διαμέρισμα 45 τετραγωνικών στη Ρωτώντα στο πρώτο όροφο νοικιάζεται 350 ευρώ. Στούντιο 27 τετραγωνικά στα περιοχή Λαδάδικα νοικιάζεται 450 ευρώ. Πώς κάθεσαι, πώς κοιμάσαι, το ένα πόδι είναι από αυτά που κατεβάζεις το κρεβάτι και το ανεβάζεις το βράδυ. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή περιμένει ο καλεσμένος μας, να κλείσουμε λίγο την αναφορά αυτή με την κοσμοπλημμύρα σήμερα στη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο. Ουρές, έτσι. Ουρές από εχθές το απόγευμα, Χριστίνα, για να μπορέσουν οι πιστοί να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες ήταν αυτοί λοιπόν που σειραίουν στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε και η ιερά αγρυπνία με πλήθος κόσμου να κάνει ουρές έξω από την εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ την Νίκη Σταματιάδου. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα στο Δελτίο Ειδήσεων στις 5.